Καλώς ορίζω στο δεύτερο μέρος της εφημερίδας τηλεοπτικής ασφάλισης, της εφημερίδας ασφαλίζοντας κλάδους. Το μέρος αυτό έχει αποτελείται από τρία μάτρες. Το ένα έχει σχέση με τα προϊόντα ζωής και τα εξυπηρετίας. Το δεύτερο έχει σχέση με τα προϊόντα ασφάλισης τηλεοπτικής περιουσίας και των κοινωνικών αυτοκινητών. Και το τρίτο μιλάει για τη συμβολή της ασφάλισης στην ανάπτυξη της αγροτικής αγοράς. Ευκαιρίε και προβλήματα. Εγώ είμαι η τιμή να έχω μαζί μα εκλεκτού ομιλητέ, του οποίου θα παρουσιάσω καθ' εις αμέσως. Είναι αλφαβητικά ο κύριο Νίκο Κανδιάουλη, δεύτερο από δεξιά μου, διευθύνων σύμβουλο τη ΚΑΠΑ2 Μεσήμα Ασφαλίσεων. Ο κύριο Αναστάσιο Κούτσικο, διευθυντή του καταστήματο Λάρισα, τη International Life, δεξιά από τον κύριο Κανδιάουλη. Όπως με την δικιά μου φορά αριστερά για εσάς. Ο κύριος Σωτήρης Δούμας, προϊστάμενος πωλήσεων και μάρκετινγκ για Σόφη Θεσσαλίας, στο τέλος. Και last but not least, που βλέπω, ο κύριος Γιώργος Κουκόπουλος, διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σας καλωσορίζω στην εφημερίδα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε είναι η χρησιμότητα των προϊόντων ζωής και ασφαλιστικής. Και οτιδήποτε καινούριο υπάρχει έτσι ώστε να βοηθηθούν οι καταναλωτές στις επιλογές τους. Ας ξεκινήσουμε με το θέμα της σύνταξης. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια παραχώρηση πεδίου ανάπτυξης της ιδιωτικής σύνταξης από την κρατική. Υπάρχει μια στάση μείωση των κρατικών συντάξεων. Επίσης, αυτή η τάση συνεχίζεται και αναμένεται να συνεχιστεί. Το σημείο ισορροπίας νομίζω ότι δεν ξέρουμε ούτε αυτή τη στιγμή. Το δημόσιο σύστημα συντάξεων από καθαρά αναδιανομητικό τίνει να έχει χαρακτηριστικά κεφαλαιοκτικού συστήματος. Και αυτό έχει περιέχει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ιδιωτική αγορά. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κουκόπουλο είναι να μας πει ποια είναι τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων στρατιωτικών προγραμμάτων της αγοράς και αν εκτιμάται ότι ο καταναλωτής θα πει σε εγγυημένα προϊόντα σήμερα ή προϊόντα που θα έχουν ρίσκο επένδυσης. Καταρχήν πιστεύω ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά κυριαρχείται από προϊόντα τα οποία έχουν δύο βασικά πλεονεκτήματα. Το πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι χρησιμοποιούνται παρήγγυνα και στιμισιμότητα με αποτέλεσμα τα ασφάλιση να είναι πολύ χαμηλά και οι αποδόσεις σοβαρές. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι ενώ τα επιτόκια στην αγορά και στην ευρωζώνη δεν θα λέγαμε ότι είναι ουσίες και σημαντικά ως προς την απόδοση και την εγγύηση του αποτελέσματος, στα ελληνικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, κατά κύριο λόγο στην αγορά, επικρατούν εγγυήσεις αποδόσεων πολύ σοβαρότερες από αυτές που επικρατούν ευρύτερα στην ευρωζώνη. Με αποτέλεσμα ο Έλληνας καταναλωτής από αυτές και μόνο τις δύο παραμέτρους να ευεργετείται σημαντικά σε σχέση με ένα καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κινείται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα πλεονεκτήματα δεν έχουν αναλυθεί. Με αποτέλεσμα να μην έχει καταλάβει ότι το συμφέρον του μαζί με την αποφορολόγηση και το ακατάσκεπτο ισχύρα σπίτων, δηλαδή δεν διώκεται το βήμα του, να είναι το βασικό πλεονέκτημά του. Τώρα, έχετε το κομμάτι της βασικής σύνταξης, η οποία ξεκίνησε από την πρώτη βασική σύνταξη και εξελίχθηκε μέσα με το άθροισμα των εκπληκτικών συντάξεων, μορφοποίησε μια συνολικότερη εικόνα για τον Έλληνα συνταξιούχο, η οποία ήταν σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Από την ώρα που αποδομείται το κομμάτι της εκπληκτικής σύνταξης και μειώνεται το κομμάτι της βασικής σύνταξης, πιθανότατα μέχρι το 2015, ίσως και λίγο αργότερα, να χρειαζόμαστε η σύνταξη από τον ιδιωτικό φορέα να είναι συμπληρωματική τουλάχιστον πλέον 50%
της πραγματικής αναγκαίας σύνταξης για τον καταναλωτή. Άρα προϊόντα υπάρχουν στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και επίσης υπάρχει και άλλη μια παράμετρος που είναι πάρα πολύ σημαντική για τον τρόπο που λειτουργούν τα προϊόντα. Είναι ισόβια και εδώ πρέπει να τονιστεί αυτό, γιατί το να μπορείς ισοβίως να έχεις ένα εισόδημα και τι αναπροσαρμοζόμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να κάνεις τον επενδυτή των ακινήτων, θα πρέπει να κάνεις αυτόν που παρακολουθεί συνεχώς τις αποταμιεύσεις του στο ταμιευτήριο, να συγκρίνει πόσο έπεσε το εισόδημά του και, εν πάση περιπτώσει, να κάνει μια τεράστια διαχείριση. Η διαχείριση αυτή πρέπει να καταλάβει ότι ένας καταναλωτής ότι την κάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Την ευθύνη την έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Και κάτι κυρίαρχο αυτό. Μέχρι χτες θα λέγαμε ότι η μεγαλύτερη σιγουριά από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ή γενικότερα τα ομόλογα δεν υπήρχε. Αποδείχθηκε και σε αυτό το κομμάτι ότι όλα μπορεί να συμβούν. Εκείνο το οποίο δεν έχει συμβεί τουλάχιστον στις δικές μας εταιρείες είναι να μην πάρουν πάνω τους το βάρος του κουρέματος του PSI. Σε όλα τα επίπεδα έχουμε υποστεί μειώσεις. Στο κομμάτι των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων δεν θα ήταν εύλογο να πει κανένας πόσο θα κουρευτούν οι συντάξεις. Οι συντάξεις δεν κουρεύτηκαν. Το βάρος το φέραν οι εταιρείες. Σε αυτό το πλαίσιο ζούμε και είναι κακή ενημέρωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά και είναι η μεγάλη ευκαιρία για να μπορέσει να αποκτήσει η ελληνική ασφαλιστική αγορά προϊόντα ακόμα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Θεωρείτε πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά, πραγματικά. Αυτά τα οποία είπατε σε μια μεστή πρόταση δεν τα γνωρίζει ο ασφαλισμένος. Πιστεύει ο Έλληνας καταναλωτής, παραδείγματος χάρη, ότι ας έχω τα λεφτά στην άκρη και θα παίρνω το πώς. Θα παίρνω, θα τα διαχειρίζομαι. Θυμάστε το χρηματιστήριο 1999-2098, τις εποχές που όλοι νομίζαμε ότι εμείς ξέρουμε. Εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε τα χρήματά μας στο χρηματιστήριο καλύτερα από τους δικούς. Αυτό ελπίζω, νομίζω ότι πολλοί μάθαμε το μάθημά τους. Μετά υπήρχε η συλλογιστική που μπορώ να διαχειριστώ στα ομόλογα ή κάποιο άλλο είδους επενδυτικά εργαλεία. Οι επενδύσεις έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολες. Η εγγύηση, η ισόβια, ανεκτήμητη και δεν μετράμε πραγματικά αν το βάλει κανείς, αλλάζει τελείως την εξίσωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι Έλληνες καταναλωτές να εμπιστεύονται τους επαγγελματίες, όπως εσείς, όσοι είστε διαμεσολαβούντες ή ασφαλιστές, θέλετε να σας εμπιστεύονται οι εταιρικές σας γνώσεις του ασφαλιστικού προϊόντος. Έτσι θα πρέπει και εσείς να δέχεστε τις γνώσεις ενός γιατρού, ενός δικηγόρου και προφανώς μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Το γεγονός λοιπόν, κύριε Κόπουλε, ότι το PSI δεν επηρέασε τις εγγυημένες συντάξεις είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα έλεγα ότι δεν είχε αναδειχθεί ούτε από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρεών, ούτε από την Ένωση. Και κάνουμε πάρα πολύ καλά που το θίγουν. Άρα λοιπόν το μήνυμα προς το κοινό είναι από εδώ και πέρα θα μετέρουν οι συντάξεις. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη για την δικιά του σύνταξη και όπως μου έλεγε οι συνάδελφοι, οι δικοί σας, πλέον ο κόσμος έχει ξεφύγει από την οτροπία ότι εγώ θέλω σύνταξη 2.000 εγγυημένη. Και 300 και 400 και 500 ευρώ, έτσι δεν είναι. Τώρα πλέον, πείτε μας για την αλλαγή της νοοτροπίας, κύριε Κουτσικέ, για τον καταναλωτό που έχετε συναντήσει τώρα που πουλάτε στην αγορά τα στρατηγικά μου. Πώς θα λέτε να μας κάνει. Πρώτα απ' όλα, τα δύο τελευταία χρόνια με όλα αυτά που έχουν γίνει στην κρατική σύνταξη και που συνεχίζει τώρα με τα υπουργικά ταμεία. Ο Έλληνας καταναλωτής αρχίζει να έχει την αβεβαιότητα το τι να γενέστε όταν φτάσει η ώρα να πάρει σύνταξη. Ο προβληματισμός αυτός έρχεται τόσο κοντά σε εμάς και μάλιστα επειδή έχω τη χαρά κάθε μήνα να μου λήγουν συμβόλαια και οι μεγάλες μου έρχονται να φέρουν σήμερα έχοντας την πολυτέλεια αυτή εφάπας,
διότι ακόμα δεν έχει το πρόβλημα που θα έχει μετά από λίγα χρόνια που οι συντάξεις θα έχουν στιγματί τα λειτουργικά ενδεχομένως να έχουν ίσως κατεληθεί. Έτσι σήμερα, και που είναι και η εναλλακτική λύση που έχει σε σχέση με την κρατική ασφάλιση, με την κρατική σύνδεση, να πάει ακόμα και σε FAPAX, ενώ η κρατική σύνταξη δίνεται μόνο σύνταξη. Δεν έχει το δικαίωμα να επιλογήσει στη λύση. Το σημαντικότερο μάλιστα είναι το ότι αυτό το γνωρίζει από την έναρξη της ασφάλισης. Από την αρχή που σκέφτεται να κάνει ένα συμβόλαιο, έτσι όταν φτάσει στην ηλικία της συνταξιοδότησης, να έχει το δικαίωμα από τις επιλογές. Και η επιλογή δεν είναι μόνο να την πάρει ολόκληρη σε FAPAX, είναι ακόμα για να δει ότι ένα μέρος τον ικανοποιεί η σύνταξη, η κρατική σύνταξη. Μπορεί να πάρει το μισό ή όποιο ποσοστό εκείνος θεωρήσει ότι πρέπει να συμπληρώσει την κρατική του σύνταξη και το υπόλοιπο να το έχει σε FAPAX. Έχει και αυτή την επιλογή. Επίσης, μπορεί να προσδιορίσει από τώρα και να μην περιμένει το πώς θα είναι τότε ο πίνακας της συμβόλαιας, ένα, το πώς θα είναι τότε το προσδόκιμο ζωής, δύο, που αυτό καθορίζει και την σύνταξη που θα πάρει την κοινωνική ασφάλιση, μπορεί να προσδιορίσει από τώρα πόσο θέλει να συμπληρώσει την κύρια σύνταξη. Όλα αυτά γίνονται ελκυστικά σήμερα και μάλιστα πάρα πολλοί από εμάς τους παλιούς ασφαλιστές, ασφαλιστικούς συμβούλους που έχουμε πουλήσει αυτού του είδους τα προγράμματα, η ικανοποίηση που οι πελάτες σήμερα αισθάνονται που τελειώνει ο χρόνος, πιστεύετε ότι είναι σε κινητική στιγμή και πιστεύω ότι ατόφια αυτή τη στιγμή μεταφέρεται και στους δικούς τους ανθρώπους. Άρα, κτίζουμε και το μέλλον. Το ζήτημα είναι, ακούγεται αυτό παρά έξω, δεν έπρεπε με κάποιο τρόπο να βγαίνει μέχρι και καταχωρήσει τον τύπο που να λένε πήρε τη σύνταξή του, πήρε εφάπαξ τόσο μεγάλο, δεν τον επηρέασε, πληρώθηκε εις ακέραιον. Κάτι πρέπει να γίνει αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει το ζήτημα της εμπιστοσύνης, ξέρετε, το κοινό, με τις ιστορίες της ασπίδος, και διάφορες άλλες αναπροβλήματα στις πρακτικές εταιρείες. Έχει το οποίο είναι στο σύνολο και είναι το υπόβαθρο το οποίο χρειάζεται πάνω στο οποίο χτίζεται η πώληση της δημιουργικής σύνταξης. Ο Νίκος ο Κιθαλιάου, τα ξέρει, ήταν και στην εργά της Ασπίδος, πώς βιώνει ο πελάτης αυτή την απώλεια και τι μπορεί να κάνει η αγορά για να επανακτήσει την εμπιστοσύνη. Καταρχήν, θα συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Φουκώ, που όσα περιέγραψε πριν, το σημαντικότερο τη κομμένη στη λέξη των και τη παρατήρηση του κοινού τη Ελλάδα. Προσέξτε να δείτε σήμερα. Το πρόβλημα, πάρει θετικά να πω ότι συνεργαζόμενα στη Σπόνια και είμαι άνθρωπο που ήρθα από του λίγου ιδιωτέρων αυτέ τη Σπόνια. Προκειμένου να αποκατασταθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν φταίγαν απολύτω τίποτα, δηλαδή ήταν οι μόνοι που δεν φταίγαν, οι οποίοι προσυπόντω τιμούσαν τα καθηκοντά τους, πήραν τα ασφαλιστήρια τους, δεν είχαν καμία σχέση με όσα συνέβησαν. Και ο Σύλλογος δημιουργήθηκε προκειμένου να αποκαταστήσει την κρατική ανεπαρκεία, η οποία έπρεπε να δώσει άμεση λύση αναδοχή σε πώς να αναδείξει άδεια ασφαλιστική εταιρεία ζωή. Αυτό το οποίο διδάσκονται όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, που το πλειοψηφία είναι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, από ό,τι βλέπω, είναι ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωή δεν ανακαλύπτουν η άδειά τους. Και όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι σε ισχύ. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια στην ασφαλή και στην υποθέσια παρατηρούν τον εξής παραλογισμό, όλα τα συμβόλαια να βρίσκονται σε ισχύ και παρόλα αυτά κανείς να μην απολαμβάνει τις παροχές που έχει. Σήμερα στα κεντρικά της ασφαλής και της υποθέσια βάλει δέχονται αιτήσεις αποζημιώσεων για νοσηλείες, θανάτους και αναπηρίες. Για να σας πω. Αυτή η παγκόσμια πρωτοτυπία που θα κλείσει ασφαλιστική εταιρεία ζωή για πρώτη φορά χωρίς να υπάρξει ανάλογη λύση έχει πληγώσει πάρα πολύ την καρδιά του ασφαλιστικού θεσμού στην Ελλάδα. Το οποίο είναι μια τεράστια αδικία την οποία βιώνουμε όλοι οι διαμεσολαβητές και η οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Στον πίνακα του Ελευθεριώτου που παρουσίασε πριν ο κ. Ζουλή, είχε ένα πάζ, ένα σχεδιάγραμμα που έλεγε
τα σημεία τα οποία πρέπει να στηρίζεται κάποιος για να συνθέσει το πάζλ της εμπιστοσύνης που πρέπει να έχει κάποιος στον ασφαλιστικό θεσμό. Δεν περιέγραφε όμως, δεν περιείχε όμως το κυριότερο. Σήμερα η ασφαλιστική βιομηχανία είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία του κόσμου. Παράγει 4,4 τρισεκατομμύρια δολάρια επαναλαμβανόμενα ασφάλιστα του κόσμου, δηλαδή το 8% του παγκόσμιου ΑΕΠ, και καταβάλει αποζημιώσεις 3,6 τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Που σημαίνει ότι συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα και την ευημερία όλων των πολιτισμένων χωρών του κόσμου. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό δεν τολμούμε να το φωνάξουμε. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχει το αυτονόητο. Πρέπει όμως να το κάνουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να βγάλουμε την εξωστρέφεια που χρειάζεται ο κόσμος, που δεν τολμάει να το κάνει ένας ασφαλιστικών εταιρεών και ακόμα γιατί. Όπως αφορούμε γιατί δεν τόλμησε να παρέμβει για να σώσει την υπόθεση Ασπίσκο Βέρσελ και αυτό το πληρώνει όλος ο θεσμός εν γέννη. Επίσης θέλω να παρατηρήσω ότι ο ελληνικός ασφαλιστικός θεσμός είναι αυτοκεντρικός, δηλαδή ζει και συντηρείται κυρίως από την ασφάλεια του αυτοκινήτου και όλα τα υπόλοιπα είναι υποπροϊόντα. Ενώ δεν έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Έπρεπε να σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Σήμερα δηλαδή ο κόσμος έχει απόλυτη ανάγκη να ασφαλίσει τη ζωή του, να εξασφαλιστεί, να εξασφαλίσει μια ισότητα που θα ζήσει μέσω του εξωτερικού συμβολέου και να εξασφαλιστεί έναντι πιθανών κινδύνων ανικανότητα που δεν μπορεί να του παρέχει πλέον κάλυψη στο κράτος, σήμερα ο Παλαιοσκοπούλου θα ασχολούμαστε με τον κλάδο των αυτοκινήτων. Το 1989 που άρχισα εγώ ασφαλιστή πριν 23 χρόνια, άκουγα το ίδιο παράλογο επιχείρημα που ακούω και σήμερα. Ότι υπάρχει τεράστια και τεράστια περιθώρια ανάπτυξη, γιατί είμαστε στο 2,5% του ΑΕΠ σε σχέση με την Ευρώπη. Σήμερα, όχι. Ενώ πέρσι είμαστε 2,35, φέτος με τους υπολογισμούς που έχω κάνει εγώ πρόσφατα, θα είμαστε στο 2,17. Θα έχουμε μείωση δηλαδή το αγαθάριστο πόριο προϊόντος, τον ασφαλίστο σχέση με το αγαθάριστο πόριο προϊόντος. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και να αρχίσω, όπως είπε ο Αϊνστάιν, ο ορισμός του παραλογισμού είναι να θες να κάνεις, να θες να αλλάξεις τα πράγματα χωρίς να τα βάλεις στις συνθήκες σου. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Πρέπει να γίνουν καταρτές αλλαγές. Το θέμα είναι, κύριε Σκοπίε, τι να κάνει ο καταναλωτής, ο οποίος βλέπει τα εισοδήματά του να μειώνονται, ο οποίος ζει σε ένα περιβάλλον κρίσης και αστάθειας και έλλειψης, όπως το λένε, ορατότητας για το μέλλον. Ωραία αυτό που λέμε. Πρακτικά, εσείς τι λέτε στους ανθρώπους σας, πώς πουλάνε αυτή τη στιγμή το ασφαλιστικό προϊόν, ας πούμε, τη σύνταξη, στη δύσκολη εποχή. Η σύνταξη πιστεύω ότι ξεκινάει από μια βασική φιλοσοφία. Η βασική φιλοσοφία είναι η ίδια διδαχή της φύσης. Ότι όσο είμαι μικρός και ανήμορος, με στηρίζουν άλλοι να μεγαλώνουν. Όταν ξεκινά να δραστηριοποιούμε, πρέπει να ανταποδώσω πίσω αυτά που δώσαν οι άλλοι, να βγάλω λεφτά για να ζήσω και να κάνω μια χρόνια, γιατί ο άνθρωπος διαφέρει από τα υπόλοιπα άνθρωπα για τη χρόνια του, για το μέλλον. Γιατί τα πράγματα δεν είναι ερώτητα. Αν σκεφτούμε δε ότι το 11% του εισοδήματός μας πηγαίνει στο περίπτερο και ότι θα χρειαζόταν μόνο το 6% του εισοδήματός μας από την ηλικία του 25 με 30 ετών και δεν δεσκάμαστε λεφτά, να είναι λεφτά για το γύρας μας, να πάνε σε καλά χέρια και για πολλά χρόνια, τότε θα καταλάβαινε κανείς ότι αυτού του είδους η αξιοπρέπεια θα είχε προωθηθεί αν είχαμε αγωγή και μία πραγματικά θετική τοποθέτηση στην τίμια εκδοχή του ότι όλα τα λεφτά από το επιχειρηματία δεν είναι δικά του και όλα τα λεφτά που βγάζει ένας άνθρωπος δεν είναι για να τα φάει. Άρα το κομμάτι της πρόγνωσης είναι μια άποψη η οποία γεννιέται μέσα στο νοικοκυριό, είναι βασική άποψη της στήριξης για τα επόμενα χρόνια και νομίζω ότι οι συνομιλητές μας προηγουμένως μπήκαν πιο βαθιά σε θέματα, φύγανε από αυτή τη διαχείριση του κονδυλίου του 6% και μπήκαν και στα θέματα του τι γίνεται αν κάποιος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Λοιπόν, απαντήσεις, η ασφαλιστική αγορά έχει και για το αν μπορεί να το κάνει και κατά πόσο πρέπει να το κάνει και από πότε ξεκινάει να το κάνει
πρέπει να ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο και επίσης πρέπει να προχωρήσει και στο επόμενο βήμα, το οποίο δεν είναι μόνο αυτό, είναι να εξασφαλίσει ότι κάποιος θα πληρώνει τις εισφορές έτσι ώστε ακόμα κι αν βρεθεί σε μια φάση ανικανότητας, όταν θα φτάσει στο 60ο έτος της ηλικίας του, να μπορεί να έχει το εισόδημα. Άλλη μια παράμετρος που δεν βάλαμε στο τραπέζι είναι ότι είχαμε μάθει να προγραμματίζουμε τη ζωή μας από το 60ο έτος της ηλικίας μας, ενώ πρέπει να μάθουμε τώρα να μην λέμε τη λέξη σύνταξη, αλλά από τη μάκωση εισοδημάτων. Δηλαδή, ένας γιατρός θα σταματήσει τα 60 αν πρέπει, ένας δικηγόρος θα σταματήσει να δικηγορεί. Όχι, όμως αυτός έχει ανάγκη να μειώσει δραστηριότητα. Ναι, έχει. Μπορεί αυτή τη δραστηριότητα σταδιακά να την προγραμματίσει. Δηλαδή, στα 60 του να έχει 1.000 ευρώ, στα 65 του 1.500, στα 70 του 2.000. Με το δόγμα ότι ό,τι λεφτά έβγαζα δεν είναι δικά μου, αλλά θα φροντίσω για την αποκλιμάκωση των εισοδημάτων μου, γιατί δεν θα είμαι πάντα στην εφηβεία μου, ούτε θα είμαι πάντα μεσήλικας, τότε με αυτόν τον τρόπο και τη λογική, ναι, υπάρχουν προϊόντα τα οποία μπορούν πραγματικά να το διασφαλίσουν. Και κάτι ακόμα, να δούμε τι είναι αυτό που προσφέρει ο καταναλωτής. Αυτό που προσφέρει είναι το μικρό κομμάτι του εισοδήματός του, το 60%. Το 60%, σε αυτό που βρίσκεται στη χαμηλή βαθμίδα του Μάσλο, μπορεί να είναι 300 ευρώ. Σε αυτό που βρίσκεται σε μία βαθμίδα παραπάνω, μπορεί να είναι 600 ευρώ, μιλάω για ασφάλιση τώρα. Σε αυτό που βρίσκεται μία βαθμίδα παραπάνω, μπορεί να είναι 2.000 ή 3.000 ή 5.000. Εμείς οι ασφαλιστές έχουμε ένα πρόβλημα με τα λεφτά. Κοιτάμε τον κόσμο ανάλογα με το ασφάλιστο και δεν κοιτάμε τον κόσμο ανάλογα με την ανάγκη και την εξέλιξή του. Τα λεφτά είναι για να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Τα λεφτά είναι για να χρησιμοποιούνται και επίσης τα λεφτά όταν είναι σε μικρή ποσότητα δεν αμείβονται. Δηλαδή για να σου φυλάξει μια τράπεζα 100 ευρώ θα σου πει πάρε πίσω 90. Γιατί ουσιαστικά δεν αμείβεται το χρήμα σε αυτή την ποσότητα. Όταν ο καταναλωτής έρχεται και σου ακουμπάει στο τραπέζι 300 ευρώ πρέπει να ξέρει ότι αυτό το χρήμα δεν αμείβεται. Και όμως αθροιζόμενο με τα υπόλοιπα κεφάλαια των υπολείπων κάνει ένα μέγεθος τέτοιο, το οποίο μπορεί να αμείβεται και 2 και 3 και 4%. Αυτό το πράγμα το κερδίζει από τις οικονομίες κλίμακας και από το μέγεθος της επένδυσης που κατορθώνει να κάνει μια ασφαλιστική εταιρεία. Και να ολοκληρώσω κάτι. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι ο βασικός τροφοδότης πολλές φορές της ανάπτυξης σε έναν τόπο. Προηγουμένως οι συνάδελφοι αναφερθήκαν σε αυτό το κομμάτι και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Τα ασφάλιστρα των ασφαλιστικών εταιρείων συνήθως τροφοδοτούν τις αντασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες είναι θυγατρικές οικονομικών οίκων τεράστιων. Αυτοί οι οικονομικοί οίκοι θα πρέπει να συμβάλλονται με τις τράπεζες ανάπτυξης και όχι με τις τράπεζες του retail. Γιατί εκεί είναι πραγματικά η ανάγκη του μεγέθους, του χρήματος και των αποδόσεων. Άρα πιστεύω ότι μπροστά μας έχουμε να δούμε μεταβολές, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζω ότι όσο και να είναι να είχαμε συνηθίσει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, τώρα θα είναι πιο δίκαιος ο τρόπος, γιατί ο τρόπος με τον οποίο θέλω να διαχειριστώ την υπόθεση των ιερατιών μου θα είναι περισσότερο στα χέρια μου παρά σε ένα μέσο όρο ο οποίος επιβάλλεται. Να σε πάρω πολύ λέξη η έννοια της αξιοπρέπειας, ότι πλέον μπορεί μόνος σου να είσαι αξιοπρεπής στα γράμματά σου. Στην Ελλάδα, άλλο ένα κακό είναι ότι όλοι κατηγορούν τους άλλους. Και ειδικά το κράτος. Το κράτος φταίει, 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 οι άλλοι φταίνουν και δεν υπάρχουν. Αν είσαι αξιοπρεπής, πρέπει να δώσει πολύ μεγάλη σημασία στο κομμάτι αυτό. Και πρέπει να το δεις από την πρώτη στιγμή, είναι ζήτημα ασφαλιστικής κουλτούρας και συντήρησης. Και μακάρι αυτό το μήνυμα να πάει όσο γίνεται πιο βαθιά και εσύ να το μεταδώσει το επόμενο βουλή. Να πούμε λίγο τα θέματα της υγείας. Πολύ σημαντικό κομμάτι και εκεί είναι τεράστια προβλήματα σήμερα. Έχουμε όμως εξελίξεις. Και οι εξελίξεις αυτές έχουν ίσως και τη ρήτρα μια έννοια που λέγονται κλειστά ενοποιημένα νοσήλια. Αν θα παρακαλούσα τον κύριο Ντούμα να μας πει τι είναι τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια και πώς είναι η σχέση τους με τα σφαιρική αγορά
και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα τελικά μας παραστάσεις. Ένας όρος που τους τελευταίους μήνες είναι καθημερινό των Ελλήνων πολιτών είναι ο Ευρωβουλευτής. Είναι ένας ενιαίος φορέας παροχών υπηρεσιών υγείας. Στην παρούσα φάση συμμετέχουν σε αυτόν τον οργανισμό το παλιό ΠΑΒ, το ΑΕΣ, το ΠΡΟΥΤΕΠΕ, το ΟΓΑ και οι ίδιοι. Θα δούμε κι άλλα. Θα δούμε κι άλλα που είναι ακριβώς δεν συμμετέχουν. Ο οποίος είναι ένας οργανισμός, ο οποίος από τη μία ένωσε αυτό το ταμείο, από την άλλη εισάγει ένα νέο χώρο, όλο και είναι αντιστάνει την νέα ουσία, και είναι ουσιαστικά το χρηματικό αυτό ποσό, το οποίο δίνει το κράτος στα ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά, για την κάλυψη της κοινωνικής ανάπτυξης του ασθενείου. Υπάρχει και ένα μεγάλο έργος με τις κατηγοριοποιήσεις, με τις διαγνώσεις, είναι λίγο μελετημένο. Δυστυχώς θεωρώ ότι παραμένει μελετημένο. Αρκεί να σας πω ότι τα γεν αλλάξαν μέχρι τώρα τρεις φορές. Είναι δύσκολο να λογιστεί σωστό μέγεθο των κέντρων ώστε να εξυπηρετούν όλε τι ανάγκε. Αλλά πρακτικά αυτό τι σημαίνει για τον περιφερειακό καταναλωτή. Σημαίνει μείωση κόστου. Μείωση κόστου για πολύ λίγο να στηρίξει και άμεση γέννηση. Το έμεσα είναι με τη χρήση του διαλύου. Παλιότερα μιλάμε κατάκτηση. Το παλιότερο είναι σύντομο, είναι το 2-4 μήνυμα. Δηλαδή για να πηγαίνει να κάνει μια πράξη, επιχείρηση του γελίου χρόνου του διάρκου, που ίσως είναι ένα ρασμικό το πιτζέτο. Το ταμείο όμως χρεωνόταν και εγώ δεν υπέρα. Αυτό πληρώνει γενικότερα όσους Ελλάδα τότε. Εντάξει, το δικό τους συστήματος υγείας. Από την άλλη, το να είναι διασαφηρισμένο ότι τι θα κάνεις, έχεις πρόβλημα με το πόδι σου, τώρα μένεις και του ηλικία αποκλειστική, το κόστος η μετάβασή σου είναι αυτό. Τόσο ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνοντας σε ένα δημόσιο ίδιο δεν θα πληρώσεις, έτσι θα πληρώσεις ένα μικρό κόστος αναφέρον, αλλά πολύ περισσότερο όταν πας σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου δεν θα πληρώσεις αυτό που πλήρωνες πριν από ένα χρόνο. Είναι τεράστιες πληρώσεις.